Κυρίες και κύριοι, καλό βράδυ. Είμαι ο Πάνος Παναγιωτόπουλος, κοινικό κοινιζόνι. Μόλις ξεκινήσαμε για να σας αφηγηθούμε με στοιχεία συγκεκριμένα, γεγονότα, καταστάσεις, την δραστηριότητα προσώπων, αλλά και το παρασκήνιο των εξελίξεων που τρέχουν και στο εσωτερικό της Ελλάδος και διεθνώς. Όπως αντιλαμβάνεστε, θα αναφερθούμε σε πολλά. Θα ανθολογήσουμε όμως τα πιο σημαντικά κατά τη γνώμη μας. Σε ό,τι αφορά τα εσωτερικά θέματα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήρθε στην εξουσία με την φανατική ψήφο, τον ψήφισε φανατικά η μικρομεσαία τάξη. Γιατί η μικρομεσαία τάξη είχε γονατίσει, κυρίες και κύριοι, από την φόρο εισπρακτική, την φόρο μπηχτική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Είτε αφορούσε το φόρο εισοδήματος, είτε αφορούσε τις εισφορές, οι οποίες με τον περιβόητο νόμο Κατρούγκαλου είχαν πάρει ρόλο τιμωρητικό. Έπαιζαν ρόλο τιμωρητικό. Όλοι λοιπόν περιμέναμε ότι ο Μητσοτάκης θα ανακούφιζε τη μικρομεσαία τάξη από τους φόρους. Η αλήθεια είναι ότι φάνηκε συνεπής στο πρώτο μέρος της θητείας του, δηλαδή στην πρώτη τετραετία, διότι μείωσε τον έμφυα, μείωσε και άλλους φορούς, μείωσε τις ασφαλιστικές εισφορές χωρίς να καταργήσει όμως τον νόμο Κατρούγκαλου. Προσέξτε, κατά τη γνώμη μου έπρεπε να καταργήσει όλο τον νόμο Κατρούγκαλου και να καταργήσει και την προσωπική διαφορά. Διότι αυτό, κύριε Πρωθυπουργέ, είχατε υποσχεθεί ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στους συνταξιούχους, οι οποίοι μαζικά σας υπερψήφισαν το 2019. Κατήργησε εν μέρη τον νόμο Κατρούγκαλου, κάποιες διατάξεις είναι ενισχύ, όπως είναι η προσωπική διαφορά. Σε κάθε περίπτωση, οι μικρομεσαίοι δεν περίμεναν να υπάρξει αυτός ο νόμος, το νομοσχέδιο για την ώρα, το οποίο ανακοινώθηκε από την πολιτική ηγεσία της κυβέρνησης, από την πολιτική ηγεσία των οικονομικών υπουργείων της κυβέρνησης, για να ακριβολογούμε, και βεβαίως ανακοινώθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Για να μην μηδενίζουμε, ο νόμος αυτός έχει και ορισμένα θετικά και ορισμένα αυτονόητα, τα οποία θα αναδείξουμε στην πορεία αυτής της εκπομπής. Έχει όμως και τα αρκετά αρνητικά σημεία και αρκετά αδιευκρίνιστα σημεία, τα οποία είναι δυνατόν στην εφαρμογή του να αποβούν επιζημία για τους μικρομεσαίους. Αυτό που θέλω να τονίσω στην αρχή της εκπομπής και θα επανέλθω στην πορεία στο δεύτερο μέρος, σε μια αναλυτική παρουσίαση του νόμου, του νομοσχεδίου που θα γίνει νόμος, που θα κάνουμε στη συζήτηση με τον διακεκριμένο οικονομολόγο και ειδικό φοροτεχνικό, τον κύριο Ανδρέα Καλλιγά, αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι από τον κύριο Πρωθυπουργό περιμέναμε να φανεί συνεπής στην υπόσχεσή του ότι θα φορολογήσει τα υπερκέρδη ορισμένων εταιριών παύλα κολοσσών που θησάβρισαν τα τελευταία χρόνια χάρη στην κρίση, συσσωρεύοντας ποταμούς δισεκατομμυρίων στην Ελλαδίτσα μας. Αυτό δεν το είδαμε, το ακούσαμε να λέγεται. Ακούσαμε ότι θα φορολογηθούν τα υπερκέρδη των κολοσσών της ενέργειας, 4-5 εταιρείες είναι, δεν είναι παραπάνω, αλλά τέτοιου είδους φορολογία υπερκερδών δεν είδαμε, κύριε Μητσοτάκη. Ανταυτόν, με ωμέγα, είδαμε αυτό το φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο, επαναλαμβάνω, έχει και ορισμένες θετικές πλευρές, αλλά στην ουσία φορολογεί, φορτώνει με φόρους τη μικρομεσαία τάξη. Κάτι που έκανε κατά κόρον ο ΣΥΡΙΖΑ, είχε υποσχεθεί ο Κυριάκος σωστά, γι' αυτό το ψηφίσαμε, ότι θα το αφαιρούσε από την πλάτη του μικρομεσαίου, έκανε ελαφρύνσεις στην πρώτη του θητεία, επανακάμπτει τώρα, φίλοι και φίλες, με επιβάρυνση φορολογική, η οποία θα πλήξει καθαρά τους μικρομεσαίους. Τώρα θα μου πείτε, ένα μέρος των μικρομεσαίων δεν φοροδιαφεύγει? Η απάντηση είναι ναι. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι ένα μέρος των μικρομεσαίων φοροδιαφεύγει. Αλλά θα μου πείτε, καλός ή κακός? Κακός, κάκιστα. Κάκιστα, δεν το συζητάμε αυτό πράγμα.
Και το να δηλώνει κανείς 3 και 4 χιλιάδες το χρόνο ότι περνάει και ότι έχει και ότι αυτά είναι τα καθαρά κέρδη που του μένουν, μία σύγκριση να κάνει κανείς με τις δαπάνες του, βρίσκει αμέσως ότι λέει ψέματα. Από την άλλη πλευρά όμως θέλω να τονίσω ότι όταν κακώς φοροδιαφεύγει ο μικρομεσαίος, αυτά που βγάζει στην άκρη θα τα φάει εδώ στην Ελλάδα. Θα πάει στην ταβέρνα λίγο περισσότερο, θα πάει διακοπές 2 μέρες παραπάνω, θα κάνει ένα τραπέζι στους φίλους του, θα βγει στην τοπική αγορά και θα αγοράσει ένα πουλόβερ, ένα μαγιό, ένα blue jean παραπάνω, ένα δώρο στη γυναίκα του και στα παιδιά του. Όταν φοροδιαφεύγουν, κύριε Μητσοτάκη, οι μεγάλοι κολοσσοί, οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, τα μεγάλα σούπερ μάρκετ που αν εξαιρέσει κανείς το Μασούτι και το Σκλαβενίτι, όλοι οι άλλοι είναι σε ξένα χέρια, όταν φοροδιαφεύγουν με ενδοομιλικές κομπίνες, τι γίνεται, πού πάνε τα λεφτά, στο εξωτερικό, δεν πάνε εδώ. Για να ξέρουμε τι λέμε. Δεν υπάρχει λοιπόν καλή και κακή φοροδιαφυγή. Η φοροδιαφυγή είναι πάντοτε κακή, αλλά υπάρχει φοροδιαφυγή που σκορπάει τα λεφτά των μικρομεσαίων δηλαδή στην Ελλάδα, δηλαδή μπαίνουν στην αγορά, μένουν στη χώρα, και υπάρχει και φοροδιαφυγή που διώχνει τα λεφτά στο εξωτερικό χωρίς να πάρει μυρωδιά ο απλός Έλληνας. Για να λέμε αλήθειες. Τώρα, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή γίνεται όλο και πιο περίπλοκη. Θα τη δούμε σε λίγο με τη βοήθεια ενός εκλεκτού Έλληνα πολίτη, σημαντικού δημοσιογράφου, εβραϊκής καταγωγής και εβραϊκού θρησκεύματος, είναι ο κύριος Βίκτορας Ελιέζερ. Θα τον έχουμε σε λίγο. Ο μόνιμος ανταποκριτής στην Ελλάδα της μιας μεγάλης εφημερίδας του Ισραήλ, της Yediot Ahronot, η οποία κάνει και σημαντικές αποκαλύψεις τις τελευταίες μέρες. Δεν σας προανήγγειλα βεβαίως τον πρώτο καλεσμένο μου, με τον οποίο θα κάνουμε μια ανασκόπηση των εξελίξεων και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας. Είναι ο Γενικός Διευθυντής και Βασικός Αρθρογράφος της εφημερίδας «Η Εστία», ο κύριος Μανώλης Κοτάκης. Ή άλλος πως, το ζωηρό και άτακτο παιδί της κεντροδεξιάς. Καλησπέρα κύριε Κοτάκη. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Γενικώς στη ζωή μου είμαι πρόνιμος. Εγώ πίστευα ότι θα με ευχαριστούσατε για το παιδί. Λοιπόν. Όχι, γιατί το παιδί όσο και να μεγαλώνουμε το κρύβουμε μέσα μας. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Κοντάκη, πάμε λίγο στα εσωτερικά. Έχετε ένα πρώτο θέμα σήμερα στην Εστία, το οποίο ιντριγκάρει. Δηλαδή, λες και σας έχει βάλει κάποιος να γράφετε, ώστε κάθε πρωί ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου, οι συνεργάτες του που πίνουν τον πρωινό καφέ και συνομιλούν, να τους δημιουργείται μια εσωτερική ανησυχία. Γιατί το κάνετε αυτό? Γράφετε ότι ο Πρωθυπουργός θα πάει στην εκδήλωση που διοργανώνει η κυρία Διαμαντοπούλου, στην εκδήλωση των λεγόμενων εξυγχρονιστών, των ανθρώπων του Κώστα Σιμίτη, προς τιμήν του Κώστα Σιμίτη, και δεν θα πήγαινε στην εκδήλωση προς τιμήν εις μνήμην, γιατί ο Σιμίτης είναι ζών, εις μνήμην της Μαριέτας Γιαννάκου. Για να δώσουμε λίγο το παρασκήνιο, γιατί τα πράγματα άλλαξαν. Έκανε κάποια δήλωση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, σήμερα το πρωί. Πρωί-πρωί σας διάβασαν, πρωί-πρωί αντέδρασαν, όπως λέει και το λαϊκό τραγούδι, το δημοτικό τραγούδι καλύτερα. Ναι. Κύριε Παναγιωτόπουλε, το επιβεβαιώνω ότι με έχει βάλει κάποιος. Οι αναγνώστες μας, οι οποίοι έχουν εξαιρετική ευαισθησία στα ζητήματα αυτά. Πράγματι, σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιβεβαίωσε το πρωτοσέλιδο της Εστίας, στο σκέλος που αποκαλύπταμε ότι ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στην εκδήλωση προς τιμήν του πρώην Πρωθυπουργού του κ. Κώστα Σιμίτη τη Δευτέρα, στην εκδήλωση που διοργανώνει το δίκτυο για τη μεταρρύθμιση. Και επίσης με την ευκαιρία, επειδή ενδεχομένως αντελήφθηκαν κάποιοι ευτυχώς νωρίς ότι ήταν λάθος να μην παραστεί στην εκδήλωση που θα διοργανωθεί προς τιμή της Μαριέτας Γιαννάκου, επιβεβαίωσε, μάλλον για πρώτη φορά έδωσε στη δημοσιότητα την πληροφορία, ότι θα παραστεί και στην εκδήλωση για την κυρία Γιαννάκου. Μέχρι τώρα, μέχρι χτες, η ενημέρωση που είχαν οι οργανωτές της εκδήλωσης για την κυρία Γιαννάκου, με επικοινωνία που είχαν με το Μέγαρο Μαξίμου και με συγκεκριμένη συνεργάτητα του Πρωθυπουργού, που δεν χρειάζεται να την κατονομάσω από αυτό εδώ το βήμα, ήταν ότι ο Πρωθυπουργός δεν θα παραστεί στην εκδήλωση για την κυρία Γιαννάκου,
γιατί θα έλειπε στο εξωτερικό σε ταξίδι στην Κίνα. Όμως οι πληροφορίες που έφτασαν και στα δικά μας αστεία έλεγαν ότι το επιχείρημα αυτό περί Κίνας, περί ταξιδίου στο εξωτερικό για τον κύριο Σμιτ δεν ίσχυε. Μετά λοιπόν το δημοσίευμα, έχω την εντύπωση ότι αντελήφθησαν κάποιοι ότι ήταν λάθος να μην παραστεί ο κύριος Πρωθυπουργός στην εκδήλωση για την Μαγέτα Γιαννάκο, που ήταν η ψυχή της παράταξης, και να παραστεί στην εκδήλωση του κύριου Σιμίτη. Και γι' αυτό έδωσαν εντολή στον κύριο Μαρινάκη να επιτεθεί στην εστία, να πει ότι η εστία γράφει fake news. Καλό θα είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να μιλάει και ελληνικά, έστω και αν μας επιτίθεται. Και επίσης μην το κατηγορήσουμε γι' αυτό, μιλάει ελληνικά και είναι και καλός δικηγόρος και προέρχεται και από τα σπλάχνα της παράταξης. Επειδή το γνωρίζω αυτό. Είναι από τους λίγους υπουργούς που προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία και όχι από το περιβάλλον του Κώστα Σιμίτη ή του Γιώργου Παπανδρέου. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Ο κ. Μαρινάκης είναι από του στοιχείου τη νομική σχολή Τράκης και έχω ευαισθησία. Από το Δημοκρίτιο, βεβαίως. Όπως ο μεγάλος μου ο γιος. Και προφανώς καλώς ορίσατε στο κλαμπ κι εσείς. Και προφανώς, όπως αντιλαμβάνεστε, έχω την ευαισθησία όταν πρόκειται και για πολιτικούς με αυτή την ακαδημαϊκή προέλευση. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, η αιστεία δεν διαψεύδεται όταν υποστηρίζει κάτι. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προφανώς κατ' εντολή επιχείρησε να μας διαψεύσει. Δεν διαψεύστηκε η πληροφορία, άλλωστε αναγκάστηκε να επιβεβαιώσει για πρώτη φορά, γιατί δεν το είχαν ανακοινώσει. Αυτό έχετε δίκιο. Ότι θα μεταβεί ο Πρωθυπουργός στην εκδήλωση των κ. Σιμίτη. Τώρα θα μου πείτε γιατί σημασία έχουν όλα αυτά τη στιγμή που σήμερα ανακοινώνονται οι αποφάσεις της κυβέρνησης για τη φορολογία, για τους ελεύθερους επαγγελματίες κτλ. Έχουν όχι την ίδια σημασία, γιατί αυτό αφορά την ιδεολογική φυσιογνωμία της παράταξης. Ο κύριος Σιμίτης μέχρι το 1980 επετίθεται σταθερά στον Κωνσταντίνο Καραμαλή για την απόφασή του να εντάξει τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Ένωση. Βεβαίως. Υπάρχουν σχετικά κείμενα. Γεγονός. Και η εκδήλωση αυτή, η οποία βεβαίως ελευθέρως, καλά κάνουν οι άνθρωποι διοργανώνουν αφού θέλουν να τιμήσουν τον πρώην Πρωθυπουργό, λέει ότι γίνεται επειδή ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έβαλε την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Κώστας Σιμίτης την ενέταξε στην Ευρωζώνη. Ίσα και όμοια δηλαδή ο Κωνσταντίνος Καραμαλής με τον Κώστα Σιμίτη. Και πάει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας αυτή την εκδήλωση. Όπως επίσης αποκαλύπτουμε σήμερα στην εστία τις σκέψεις του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ο οποίος στον Αλέξη Παπακελά, στο δεύτερο τόμο της αυτοβιογραφίας του, στη σελίδα 292, αποκαλύπτει ο έμπιστος επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ότι τη συμφωνία της Μαδρίτης του 1996 την έγραψαν στον κύριο Σιμίτη οι Αμερικανοί. Βεβαίως. Και μάλιστα όταν το πληροφορήθηκε έκπληκτος, του είπε, δεν ξέρω σε ποιον το είπε, αν το είπε στον πρώην Πρωθυπουργό ή στον Υπουργό Εξωτερικών τότε, καλά να πάθετε αν σας γράφουν τα κείμενα οι Αμερικανοί, τις συμφωνίες οι Αμερικανοί, αλλά αυτά τα σκουλαρίκια, έτσι τα αποκαλούσε, περί ιδιωτικών και νόμιμων συμφερόντων της Τουρκίας, αυτό θα έπρεπε να υπάρχουν στο κείμενο. Και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας θα παραστήσει αυτή την εκδήλωση. Να θυμίσουμε μπορεί να το κάνει βέβαια. Να θυμίσουμε και ομάδι, κύριε Μητσοτάκη, να θυμίσουμε ότι η συμφωνία της Μαδρίτης αναγνώρισε ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας. Και νόμιμα. Και νόμιμα, ακριβώς. Αυτό θέλω να θυμίσω σε όσους μας βλέπουν. Πάνω σε αυτή τη συμφωνία πάντησαν οι Τούρκοι το 2019 για να προχωρήσουν στην σύναψη του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου. Εάν η Ελλάδα δεν είχε αναγνωρίσει αυτά τα ζωτικά νόμιμα συμφέροντα, αν μου επιτρέψετε τη λαϊκή φράση, θα κουνιούνταν στη Μεσογείο με αυτό το ύφος. Είναι σαφές αυτό που λέτε. Ωραία. Όταν λοιπόν παρίστασε μια τέτοια εκδήλωση, εμέσως κλείνει σαφώς. Πάντως συνενείς και σε πράγματα τα οποία έχουν γίνει στο παρελθόν. Πάντως κύριε Κωτάκη, εδώ πρέπει να παραδεχτούμε το εξής. Ότι ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έκρυψε ποτέ τον πολιτικό του θαυμασμό για τον Κώστα Σιμίτη. Έχει επανειλημμένως αναφερθεί στην πολιτική κληρονομιά του Κώστα Σιμίτη, αναγνωρίζοντάς του ένα μέγιστο βεληνικές, το οποίο και εγώ δεν βλέπω και εσείς δεν βλέπετε, αλλά ο κύριος Πρωθυπουργός το βλέπει. Και να πω και κάτι άλλο. Ότι ας προσέξουν οι υπόλοιποι στη Νέα Δημοκρατία. Διότι αυτή τη στιγμή, αφήστε με να τελειώσω, διότι αυτή τη στιγμή ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος όπως είπα δεν έκρυψε ποτέ τις απόψεις του, έχει δημιουργήσει μια κυβέρνηση στην οποία περίπου οι μισοί υπουργοί προέρχονται από το στενό περιβάλλον του Κώστα Σιμίτη ή υπήρξαν πολιτικά του παιδιά ή από το στενό περιβάλλον του Γιώργου Παπανδρέου, είναι παιδιά του λεγόμενου εξυγχρονιστικού μπλοκ του Σιμιτικού Πασόκ και κατά τούτο ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης είναι συνεπής από την αρχή μέχρι τη συνέχεια και φαντάζομαι μέχρι το τέλος της πορείας του.
ας προσέξουν άλλοι παράγοντες μέσα στη Νέα Δημοκρατία που του δώσανε το πράσινο φως και την ευλογία να προχωρήσει. Ο Μητσοτάκης είναι συνεπής. Με τους άλλους δεν ξέρω τι γίνεται. Αν μου επιτρέπετε, δεν απαγορεύεται σε εκλεγμένους πρωθυπουργούς και εμείς δεν είμαστε αυτοί που θα κανοναρχήσουμε εκλεγμένους πρωθυπουργούς να έχουν θετική άποψη για προσωπικότητες του δημοσίου βίου, για σημαντικές προσωπικότητες. Έχει συμβεί στο παρελθόν και με άλλους πρωθυπουργούς που είχαν θετική άποψη για πρωθυπουργούς ή για προσωπικότητες της αντίπερα όχθης. Αλλά εδώ υπάρχει ένα ερώτημα, επειδή η συζήτηση αυτή που αρχίζει τώρα θα συνεχιστεί και του χρόνου με αφορμή τα 50 χρόνια από τη μεταπολίτευση. Με αντικειμενικά, ας το πούμε έτσι, κριτήρια. Ο κύριος Σημίτης είδε τον πρώην υπουργό του επί της Αμήνης να καταδικάζεται για μίζες. Είδε τον πρώην υπουργό του επί των οικονομικών να παραπέμπεται. Πείτε και τα ονόματα. Υπάρχουν εκκρεμωδικοί. Τσοχατζόπουλος, Παπαντονίου. Ναι. Τσουκάτος. Είδε επίσης στενό του συνεργάτη να πηγαίνει στη δικαιοσύνη. Μαντέλης. Αφήστε με να το πω. Και να καταγγέλει επίσης ότι μπήκαν στο κόμμα 1 εκατομμύριο μάρκα από τα ταμεία της Ζήμερς. Είναι τον υπουργό του επί των μεταφορών να καταδικάζεται από το ειδικό δικαστήριο. Και εκείνος προφανώς απλώς προείδρευε. Αυτό είναι πρότυπο. Το θέτω ως ερώτημα, δεν θέτω απάντηση. Θέλω να θέσω ένα απλό ερώτημα. Και επειδή καμιά φορά κατηγορούνται κάποιοι άλλοι πρώην πρωθυπουργοί ότι δεν μιλούσαν για πάρα πολλά χρόνια, γιατί ο πρώην πρωθυπουργός, ο κ. Σημίτης, δεν έχει πει μια κουβέντα για το γεγονός ότι οι άνθρωποι που ήταν οι στενότεροι του συνεργάτες στο Υπουργικό Συμβούλιο είχαν αυτές τις ποινικές περιπέτειες και τις καταδίκες? Μάλιστα. Τώρα, επειδή είσαστε παρόν, πώς σας φάνηκαν τα όσα είπε ο Κώστας Καραμαλής την περασμένη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη, στην αίθουσα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, αν δεν απατώμε, κατά την παρουσίαση του βιβλίου του κοινού μας φίλου και εκλεκτού δημοσιογράφου και συγγραφέα, του Γιώργου Χαρβαλιά? Θέλω το σχόλιο σας. Πανέβασε το επίπεδο συναγερμού, κύριε Παναγιωτόπουλε. Διότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πόλεμο στα πολύ βόρεια, αλλά μέσα σε 3 ώρες με το αεροπλάνο είναι το Κίεβο, στην Ουκρανία. Έχουμε έναν πόλεμο στη Μέση Ανατολή, όπου εκεί, όπως γίνεται αντιληπτό, η Χαμάς διέπραξε ό,τι απαράδεκτο διέπραξε, επειδή έχει μια αίσθηση αδυναμίας από τη Δύση. Και αν αυτή η αντίληψη γενικευθεί και διαχυθεί σε όλο τον κόσμο, μπορεί να υπάρξει και τρίτο σημείο αναφλέξεως στα Βαλκάνια, όπου και στο Κωσυφοπαίδιο αλλά και στη Βοσνία τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Δεν λέω ότι θα ξεσπάσει πόλεμος, αλλά κάποιοι ξύνονται στην κλίτα του Τσοφάνη. Και βεβαίως αυτό ήταν το πρώτο επίπεδο συνέγερμου το οποίο προσδιορίσα. Το δεύτερο επίπεδο αφορά τα κοινοτουρκικά, όπου εκεί είπε πολύ ανοιχτά ότι ο κατευνασμός είναι ο προθάλαμος των συγκρούσεων. Δηλαδή, αν χαϊδεύεις κάποιον και τον αφήνεις να λέει, για παράδειγμα, ότι η Θεσσαλονίκη είναι Οθωμανική πόλη, και λες να κάνουμε διάλογο, να συμφωνήσουμε για τα παραδοτέα. Αυτή ήταν η φράση που άκουσα χθες στο συνέδριο του Economist, τα παραδοτέα. Τότε του ανοίγει την όρεξη ενδεχομένως κάποια στιγμή, αν θεωρήσει εκείνος ότι είσαι σε κατάσταση αδυναμίας. Δεν θεωρώ ότι είμαστε σε κατάσταση αδυναμίας. Ευτυχώς οι ενόπλες δυνάμεις μας έχουν υψηλό φρόνημα. Να προκαλέσουμε ένα θεωρητισμό. Αυτό ήταν το βασικό. Είπε και μια κουβέντα παραπάνω επίσης ο πρώην Πρωθυπουργός για το γερμανικό παράγοντα. Για το πώς δηλαδή τιμώρησε την Ελλάδα με μνημόνια. Και είδα ότι κάποιοι εξεπλάγησαν, αφού έχει ζητήσει συγγνώμη ο Σόιμπλε, η Μέρκελ, ο Γιούνκερ, ο Ρέκλινγκ, όλοι όσοι, εν πάση περιπτώσει, χειρίστηκαν την ελληνική υπόθεση, έχουν βγει και έχουν ζητήσει συγγνώμη από τις ελληνικές εφημερίδες για τα τιμωρητικά μνημόνια. Σε κάποιους έκανε εξαιρετική εντύπωση η φράση του κ. Καραμαλή, λες και απευθυνόταν στην κυβέρνηση. Δεν απευθυνόταν στην κυβέρνηση, ότι είπε το εξής, ότι με 126% χρέος του ΑΕΠ μας βάλανε στα μνημόνια. Και με 200% χρέωση του ΑΕΠ σήμερα μας δίνουν και μηδενικό επιτόκιο. Και κάποιοι θεωρούσαν ότι αυτό αφορούσε την κυβέρνηση. Προφανώς και δεν αφορούσε την κυβέρνηση. Αυτό αφορούσε κάποιους οι οποίοι στο παρελθόν φρέθηκαν τιμωρητικά στην Ελλάδα. Και κακώς αναγνώστηκε έτσι από κάποιους που έσπευσαν την επομένη αγχωμένη να απαντήσουν ότι τα πράγματα το 2008 ήταν διαφορετικά και τώρα η κατάσταση της χώρας είναι διαφορετική. Θα σας πω μόνο τούτο. Σήμερα πολύ σωστά ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, άριστα θα έλεγα, απαιτεί και ζητά μαζί με τη Μελόνια να εξαιρεθούν οι αμυντικές δαπάνες από τον προσδιορισμό του αιτήματος και του χρέους. Αυτό άριστα. Είναι σωστό. Μόνο είναι. Που το 2009, κύριε Παναγιωτόπουλε, στο έλλειμμα του 9 πρόσθεσαν αμυντικές δαπάνες, οι οποίες για προμήθειες που δεν είχαν παραλυθεί,
των επόμενων τριών ετών τα πρόσθεσαν στο έλλειμμα. Έτσι, έτσι. Αυτό λοιπόν ήταν η ουσία που υπόθηκε εκείνη τη στιγμή και κακώς κάποιοι θεώρησαν ότι αφορούσαν τους εαυτούς. Και μην ξεχνάτε ότι τότε υπήρχε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο που ήταν επικεφαλής της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Μην το ξεχνάτε. Μην το ξεχνάτε αυτό. Τώρα, ήθελα να κάνω, πριν κλείσουμε, να σας κάνω ένα ερώτημα. Πώς εκτιμάτε τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητος? Πριν από λίγο ήρθε στη δημοσιότητα και μια νέα δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για την τηλεόραση του ΣΚΑΙ. Λοιπόν, πώς εκτιμάτε τις δημοσκοπήσεις αυτές, οι οποίες δείχνουν ότι εξακολουθεί να είναι επικυρίαρχος στο πολιτικό στερέωμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρά τα λάθη, παρά την γκρίνια του κόσμου για την ακρίβεια, η οποία είναι έντονη γκρίνια, γιατί ο κόσμος αντιμετωπίζει πρόβλημα επιβίωσης, ο μικρομεσαίος κόσμος, παρά τα προβλήματα, παρά τις γκάφες και τις αστοχίες του καλοκαιριού που πόνεσαν τον ελληνικό λαό. Πώς εσείς εξηγείτε αυτό το γεγονός και πώς βλέπετε τις εξελίξεις μέχρι τις ευρωεκλογές? Αν βλέπατε, κύριε Παναγιωτόπουλε, απόψε την ομιλία του κυρίου Κασελάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία μεταδόθηκε από το κανάλι της Βουλής, θα μπορούσατε να καταλάβετε γιατί καταρχάς ισχύει αυτή η τεράστια διαφορά. Ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ είναι επικώς ανέτοιμος για το αξίωμα το οποίο έχει αναλάβει, και όσο τουλάχιστον άντεξα να τον παρακολουθήσω, δεν έχει χειροκροτήσει και μία φορά ούτε το κομμάτι της κοινοβουλευτικής ομάδας που τον συμπαθεί. Οι δημοσκοπήσεις ακριβείς είναι, αλλά κινδυνεύουν όμως να παραπλανήσουν κιόλας. Υπό ποια έννοια το λέω? Δηλαδή. Στις περιφερειακές εκλογές, το 42-14 του πρώτου γύρου, έγινε τούμπα 55-45 στο Δήμο της Αθήνας. Επίσης, σε διάφορες περιφέρειες της Ελλάδας που πήγε 2-3 φορές ο Πρωθυπουργός, το 41-34 στη Θράκη, που ήταν 7-8 μονάδες, επίσης το Άρθαμ καλά 42, στο Βόρειο Αιγαίο, όλα αυτά έπεσαν τούμπα. Αν λοιπόν πιστεύει κανείς ότι τα πράγματα δεν είναι μετάβλητα και δεν μετασχηματίζονται, νομίζω ότι εφησυχάζει. Δεν πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός εφησυχάζει. Αλλά βλέπω και μια διεργασία που έχει αναπτυχθεί στο ΠΑΣΟΚ με πρωτοβουλία της οικογένειας Παπανδρέου κυρίως και δευτερευόντως και του Αλέξη Τσίπρα. Συνέφαγαν ο Παπανδρέου με τον Τσίπρα στο Πρωθυπουργό. Με τον Νίκο. Ναι, που προσπαθούν, δεν πιστεύω ότι θα έχει επιτυχία, να έχουν κοινό ψηφοδέλτιο ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ σε ευρωεκλογές. Όμως, αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που έχουμε για το νέο εκλογικό νόμο για τις ευρωεκλογές, που λέει ότι, δεν ξέρω αν έχετε υποθέσει την αντίληψή σας πληροφορία, ότι χωρίζεται η χώρα σε περιφέρειες. Σε 7 περιφέρειες, οι οποίες η Αττική θα εκλέγει 8 ευρωβουλευτές. Η Μακεδονία Θράκη δεύτερη, 5 ευρωβουλευτές. Αυτό είναι το σχέδιο, δεν έχουν καταλήξει έτσι. Ναι. Πελοπόννησος, Δυτική Ελλάδα, Ιόνιο, 3 ευρωβουλευτές. Θεσσαλία, Στερεά, 2 ευρωβουλευτές. Μονοεδρικές επίσης θα είναι το Βόρειο Αιγαίο και η Κρήτη, και επίσης και η Δυτική Μακεδονία με την Ήπειρο, και αυτή η μονοεδρική. Στις 3 μονοεδρικές, για παράδειγμα, δεν θα έχει τύχη αν κατέβει μόνο το ΠΑΣΟΚ ή μόνο το ΣΥΡΙΖΑ. Θυμίζω λοιπόν ότι στον μακρινό παρελθόν, το 1989, σε εθνικές εκλογές, αμέσως μετά τη διάλυση του Αραγώνα Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ με την κυβέρνηση Τζανετάκη, ο τότε Συνασπισμός και το τότε ΠΑΣΟΚ είχαν κατέβει με κοινές υποψηφιότητες στις μονοεδρικές περιφέρειες της εποχής εκείνης. Σωστό. Μπορεί δηλαδή, ακόμα και αν δεν θέλουν να συνεργαστούν ενδεχομένως, ο νέος εκλογικός νόμος να τους εξωθήσει να συνεργαστούν. Αυτό όμως είναι μια πιθανότητα, δεν έχω κάποια πληροφορία. Απλώς τα βάζω κάτω. Οπότε μέχρι τις ευρωεκλογές έχουμε πολύ δρόμο. Οι Σπαρτιάτες, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, με βάση τη δικαστική έρευνα που διεξάγεται, μπορεί να υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να μην μπορούν, τουλάχιστον με αυτή την ονομασία, να είναι ένα κόμμα υποψήφιο για τις ευρωεκλογές. Επίσης, η πενταεδρική που βάζει στη Μακεδονία έχει στόχο να εκλέξουν ευρωβουλευτή Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και Λύση, όχι Νίκη. Γιατί εκεί θα χρειαζόταν να είναι εξαεδρική τελικά η Μακεδονία Θράκη. Υπάρχουν ένα σωρό μεταβλητές, στις οποίες ακόμα αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατόν να τις προσδιορίσουμε, απλώς τις ψηλαφίζουμε. Τις συνελατούμε. Τις ανοιχνεύουμε ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον η συζήτησή μας, γιατί ακριβώς
περπατήσαμε σε μονοπάτια τα οποία είναι μάλλον αθέατα. Το θέμα είναι να λέμε στον κόσμο πληροφορίες και όχι την άποψή μας μόνο. Και να λέμε στον κόσμο και πράγματα που δεν του λένε οι άλλοι. Είτε γιατί δεν τα γνωρίζουν. Τελευταίο, να ρωτήσω. Βεβαίως. Με βάση αυτά τα οποία άκουσα, που είναι σωστά κατά βάση για τις μεταβάσεις των ακινήτων με διατραπεζικές συναλλαγές, με την καταβολή των επιδομάτων, με επίσημες χρεωστικές κάρτες. Είναι κατά βάση γιατί όλο το μαύρο χρήμα που έφεραν Σκοπιανοί και Τούρκοι και Βούλγαροι για να αγοράσουν στη Βόρεια Ελλάδα θα εξαφανιστεί, δεν μπορούν να αγοράσουν. Αλλά ήθελα να ρωτήσω, είναι όμως απορία μου. Είναι παράνομα τελικά τα μετρητά στην Ελλάδα? Γιατί αν βλέπω ότι απαγορεύονται συναλλαγές με τα μετρητά και οδηγούμαστε σε μια αχρήματο οικονομία, θα μπορούμε αύριο στο μέλλον να πάμε το περίπτερο να πληρώσουμε με 5 ευρώ ή θα κηρυχθεί παράνομο για το 5 ευρώ, ας πούμε? Αυτό είναι... Αστειεύομαι, αλλά με βάση... Όχι, αστειεύεστε μεν, από την άλλη όμως δείχνετε ένα σκοτεινό μέλλον, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει αυτό το σκοτεινό μέλλον, που δεν είναι και τόσο μακρινό, να περιλαμβάνει τον εγκλωβισμό των πολιτών μόνο στο ψηφιακό χρήμα. Μόνο στο ψηφιακό χρήμα. Για το ψηφιακό ευρώ ξέρω άπειρα πράγματα να σας πω, αλλά δεν νομίζω ότι έχουμε τον χρόνο. Πράγμα, θα το πούμε σε μια άλλη συζήτησή μας. Πράγμα που σημαίνει ότι, αυτό που συζητήθηκε προχθές, ότι θα μπορεί είναι... να τον εγκλωβίσει το οποιοδήποτε λογισμικό. Μπορεί οποιοδήποτε πλέον Έλληνα να ανοίγει λογαριασμούς μέχρι 3.000 ευρώ στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα χωρίς να καταβάλει προμήθειες, αλλά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα γνωρίζει μέχρι και τι εσόρου που αγοράζει και που ακριβώς διπνεί. Και όχι μόνο αυτό, Έλλην, όχι με το ψηφιακό νόμισμα θα μπορεί ανά πάσα στιγμή αυτός που ελέγχει το λογισμικό να εγκλωβίζει τον πολίτη αφαιρώντας του τα βασικά κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα. Να τον εγκλωβίζει τελείως. Να τον πετάει εκτός της δυνατότητος να κάνει και την παραμικρή οικονομική συναλλαγή. Λοιπόν, αλλά αυτά είναι ζητήματα ελευθερία στον πολιτών. Αν έχει ένα ποσό στα χέρια του, το οποίο είναι 100.000, εγώ δεν λέω μπορεί να μην μπορεί να το δικαιολογήσει. Αλλά αν επιχειρεί να κάνει συναλλαγή, δηλαδή αγοραπολισία, είναι παράνομο το χρήμα αυτό? Και αν προσφύγει σε ένα δικαστήριο, τι θα πει, ότι τα ευρώ τα οποία έχει στη διάθεσή του είναι παράνομα? Κέρια τα ερωτήματα. Είναι ένα νομικό ερώτημα αυτό. Κέρια και ενδιαφέροντα, και σας το λέω και ως νομικός. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κοντάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και μετά θα επανέλθουμε και θα πούμε πολλά και χοντρά και για τη Μέση Ανατολή και για τα εδώ ζητήματα και για το φορολογικό νομοσχέδιο που έχει θετικές πλευρές, δεν το αρνούμε, αλλά έχει και αρκετές παγίδες και σε κάθε περίπτωση αναιρεί την υπόσχεση του Πρωθυπουργού ότι δεν θα φορτώσει με περισσότερους φόρους τους μικρομεσαίους στην Ελλάδα, κάτι που έκανε κατά κόρον ο ΣΥΡΙΖΑ και γι' αυτό καταψηφίστηκε. Σε λίγο.
Ναι, είναι η κόκκινη ζώνη και έχουμε μπει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Κυρίες και κύριοι, είμαι ο Πάνος Παναγιωτόπουλος και έχω μπροστά μου το europos.gr. Πρώτο θέμα, το γεγονός ότι τη στιγμή που καλπάζει η εσχροκέρδεια στην Ελλάδα και τη στιγμή που η μικρομεσαία οικογένεια, πόσο μάλλον η οικονομικά πιο αδύναμη ελληνική οικογένεια, υφίστανται χτυπήματα συντριπτικά από την αλματώδη άνοδο των τιμών, την εκτείναξη των τιμών, η ελληνική οικογένεια αντιμετωπίζει, θα το λέω κάθε βράδυ και ας κουράζω ορισμένους, η ελληνική οικογένεια αντιμετωπίζει πρόβλημα επιβίωσης. Επιβίωσης. Ο συνταξιούχος, ο μικρομεσαίος, ο άνθρωπος που σπουδάζει παιδιά, ο άνθρωπος που είναι άνεργος γιατί δεν μπορεί να βρει δουλειά, ο άνθρωπος που είναι φτωχός και δουλεύουν οι δύο γονείς και έχουν τα παιδιά τους στον παππού και στη γιαγιά, οι οποίοι τσοντάρουν από την πενιχρή του σύνταξη, από το τίποτα που παίρνουν. Οι άνθρωποι δεν μπορούν στοιχειοδός να βγάλουν το μήνα. Δεν μπορούν να έχουν σχεδόν μισογεμάτο το ψυγείο μέχρι τις 15 του μηνός. Από τις 15-17 του μηνός τελειώνουν τα λεφτά και ντρέπονται να μπουν στο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, είχαμε μια επίθεση από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης κατά της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία είναι ανύπαρκτη. Δεν έχει ρίξει ούτε ένα πρόστιμο στην αγορά τη στιγμή που η εσχροκέρδεια και η κερδοσκοπία γνωρίζουν ημέρες δόξης καταπατώντας στο λαιμό τον Έλληνα και την Ελληνίδα. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά κύριε Σκρέκα, θα φτάσουμε στο σημείο να νοσταλγούμε τον Άδωνη Γεωργιάδη? Εκεί θα μας οδηγήσετε? Τουλάχιστον ο Άδωνης έδειχνε μια κινητικότητα. Θα μου πείτε, για το φαίνεστε? Πήγαινε στα σούπερ μάρκετ, έπαιρνε τις κάμερες, έκανε κάποιες καταγγελίες. Εδώ βλέπουμε ένα κομιλφό στυλ του κύριου Σκρέκα, κατά τα άλλα συμπαθούς νέου πολιτικού, το οποίο στυλ κομιλφό τον έχει οδηγήσει στο να μην ρίχνει καμπάνες, να μην ρίχνει πρόστιμα, να μην κινούνται τα συνεργεία της ειδικής υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και να κάνουν ελέγχους και να μην βγάζουν στα μανταλάκια αυτούς οι οποίοι εσχροκερδούν. Τι θα γίνει με τα σούπερ μάρκετ? Έχουμε αποκαλύψει από αυτή εδώ την εκπομπή πώς γίνεται το παιχνίδι με τους προμηθευτές. Θα επανέλθω τις επόμενες μέρες. Έχουν μαζέψει δισεκατομμύρια σε ρευστότητα. Τα περισσότερα ανήκουν σε πολυεθνικούς ομίλους και σε ξένα συμφέροντα και πάνε τα λεφτά έξω και είναι δύο μόνο οικογένειες, οι οποίες είναι ελληνικές οικογένειες και εξακολουθούν να έχουν τα σούπερ μάρκετ υπό την κατοχή τους. Όλοι οι άλλοι σαρώνονται από ξένα συμφέροντα. Και επαναλαμβάνω, τι θα γίνει κύριε Μητσοτάκη με τα υπερκέρδη των ενεργειακών κολοσσών? Δεν θα φορολογηθούν? Θα ανακοινώσετε αν τα φορολογήσατε και τι αποκόμισε από αυτά το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή ο ελληνικός λαός, ή θα κυνηγάτε μόνο τους μικρομεσαίους? Θα επανέλθουμε σε λίγο. Για την ώρα πάμε στη φλεγόμενη Μέση Ανατολή. Επαναλαμβάνω, κάθε βράδυ θέλω να σας δίνω τη σωστή ενημέρωση για τα θέματα αυτά. Ξέρετε πόσο απέχει το Τελ Αβίβ από την Αθήνα? 1 ώρα και 50 λεπτά. Ξέρετε πόσο απέχει η Γάζα από την Κύπρο? 1/4 με το αεροπλάνο. Ό,τι συμβαίνει εκεί επηρεάζει τα γεωστρατηγικά και γεωπολιτικά συμφέροντα του ελλαδικού και του κυπριακού ελληνισμού. Έχουν άμεση σχέση με τα εθνικά συμφέροντά μας. Γι' αυτό αναφερόμαστε σε αυτό, πέραν από το ότι είναι ένα παγκόσμιο γεωστρατηγικό αλλά και ανθρωπιστικό ζήτημα. Και τα δύο μαζί. Πάμε σε έναν εκλεκτό συμπολίτη μας, στον δημοσιογράφο Βίκτορα Ηλιέζερ, ο οποίος είναι ανταποκριτής στην Αθήνα μιας από τις μεγαλύτερες και πλέον έγκυρες εφημερίδες του Ισραήλ, της Γεδιότ Αχρνότ. Κύριε Ηλιέζερ, αγαπητέ Βίκτορα, καλό βράδυ. Καλησπέρα, καλησπέρα Πάνο, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Ποια είναι η κατάσταση, αγαπητέ μου Βίκτορα, αυτή τη στιγμή στο μέτωπο? Εσύ επικοινωνείς διαρκώς και μπορείς να έχεις εικόνα καλύτερη από μένα. Συνεχίζεται η χερσαία επιδρομή του Ισραηλινού στρατού στην Γάζα. Διεξάγονται δύσκολες μάχες με τους τρομοκράτες της Χαμάς.
ο βασικός στόχος του Ισραηλινού στρατού είναι η εξάρθρωση του πολεμικού δικτύου, της πολεμικής υποδομής της Χαμάς. Δεν είναι καθόλου ένα εύκολο έργο, διότι να υπενθυμίσω στους τηλεθεατές μας ότι κάτω από την πόλη της Γάζας και από τη λωρίδα της Γάζας υπάρχει ένα δίκτυο το οποίο εκτιμάται στα 500 χιλιόμετρα σειράγκων. Σειράγκων, του λίγες. Ας φανταστούμε δηλαδή ένα μετρό, μήκους δεδαλώδους μετρό, μήκους συνολικού μήκους 500 χιλιόμετρων και σε βάθος από 50 έως 70 μέτρα κάτω από τη γη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν είναι διόλου εύκολο το έργο αυτό, πόσο δε μάλλον όταν υπάρχουν 240 Ισραηλινοί όμηροι από την Χαμάς, οι οποίοι ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, σίγουρα θα έλεγα, βρίσκονται μέσα σε αυτές τις σύραγγες και κρατούνται από την Χαμάς ως λάφυρα. Πάντως, κύριε Ελιέζερ, δεν θα υπήρχε αυτό το δίκτυο, για το οποίο διαβάζω ότι η διάνοιξή του κατά ένα χιλιόμετρο έχει κόστος περίπου 30 εκατομμύρια δολάρια. Εάν δεν είχαν δώσει ποταμούς εκατομμυρίων στην Χαμάς, κράτη όπως το Κατάρ και ο γείτονάς μας ο Ερντογάν. Έτσι δεν είναι? Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Παναγιωτόπουλε, με την έννοια του ότι και στο Κατάρ υπάρχει η ηγεσία της Χαμάς, το πολιτικό γραφείο, στα τελέστερα των ξενοδοχείων, ενώ ταυτόχρονα η ηγεσία της Χαμάς, ο πρωθυπουργός ο Χανία, είναι ένας τακτικότατος επισκέπτης στην Άγκυρα. Έτσι. Καθώς και πολλά μέλη της ηγετικής ομάδας αυτής της τρομοκρατικής οργάνωσης. Άλλωστε δεν αποτελεί νέο, δεν αποτελεί είδηση το γεγονός ότι ο ίδιος ο Ερντογάν έχει υποστηρίξει ότι η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση, αλλά είπε ότι είναι απελευθερωτικό κίνημα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι και η αντίδραση του Ισραήλ ήταν αρκετά αποφασιστική. Οι Ισραηλοί αξιωματούχοι, ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για ένα αφίδι το οποίο δεν αλλάζει μορφή, χαρακτηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο τον πρόεδρο Ερντογάν, καθώς και ότι ήταν και παραμένει ένας μεγάλος αντισημίτης και εχθρός του εβραϊκού λαού. Τώρα, κύριε Ελιέζερ, για να δούμε τον απότερο στόχο του Ισραήλ. Είναι σαφές ότι το Ισραήλ θέλει να καταστρέψει την στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς και θέλει ή δυνατόν να εκριζώσει τη Χαμάς από τη λωρίδα της Γάζας. Στην λωρίδα της Γάζας όμως υπάρχουν περίπου και 2 εκατομμύρια Παλαιστίνοι, οι οποίοι, εγώ θα έλεγα, εξαναγκάστηκαν να ζουν με δυνάστη τη Χαμάς. Είναι γνωστός ο εμφύλιος πόλεμος που έκανε η Χαμάς για να πετάξει από τη λωρίδα της Γάζας τη Φατάχ, δηλαδή την οργάνωση που ίδρυσε ο Γιασέρ Αραφάτ, έτσι δεν είναι, και σήμερα κατευθύνει ο Μαχμούτ Αμπάς, η οποία εν πάση περιπτώσει έχει την έδρα της στη Ραμάλα και έχει πιο μετριοπαθή λόγο και δεν έχει απορρίψει εν πάση περιπτώσει μια διαδικασία συνομιλιών με το Ισραήλ για την εξέβρεση πολιτικής λύσης. Είναι ξεκάθαρο ότι η Χαμάς ενήργησε σαν το μακρύ χέρι του Ιράν προκειμένου να καταστρέψει τις γέφυρες οι οποίες σιγά σιγά δημιουργούνται μεταξύ του Ισραήλ και διαφόρων αραβικών κρατών όπως το Μαρόκο, όπως η Σαουδική Αραβία, όπως η Ιορδανία, οι οποίες γέφυρες θα απέδιδαν σε ευθετότερο χρόνο πιθανώς και τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου και αυτόνομου Παλαιστινιακού κράτους. Έτσι δεν είναι? Αυτά λοιπόν τα τίναξε στον αέρα η Χαμάς, γιατί όλα αυτά δεν συμφέρουν το Ιράν. Τώρα λοιπόν αυτό το ερώτημα που σας θέτω είναι, ακόμη κι αν καταφέρει το Ισραήλ να καταστρέψει, που δεν είναι εύκολο, το τρομοκρατικό δίκτυο της Χαμάς, αυτά τα 2 εκατομμύρια αμάχων, απλών, πολιτών, κατατρεγμένων ανθρώπων, γιατί και αυτοί περνάνε το δικό τους Γολγοθά, όπως το δικό τους Γολγοθά περνάνε και οι κάτοικοι του Ισραήλ όταν βλέπουν να μπαίνουν στα σπίτια τους τρομοκράτες και να τους φάζουν. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, οι οποίοι βρίσκονται ανάμεσα σε συμπληγάδες αυτή τη στιγμή,
Τι θα κάνουν, πού θα πάνε, από ποιον θα διοικηθούν? Είναι πάρα πολύ εύλογο το ερώτημά σας, κύριε Παναγιωτόπουλο. Αυτό το ερώτημα εωρείται και στην Ισραηλινή πολιτική σκηνή και στην κοινή γνώμη, ποια θα είναι ακριβώς η επόμενη μέρα. Θα έλεγα όμως ότι είναι πολύ νωρίς για να συζητήσουμε για την επόμενη μέρα, γιατί αυτή τη στιγμή το Ισραήλ διεξάγει έναν πόλεμο υπαρξιακό. Έτσι. Γιατί αν δεν καταστρέψει τη στρατιωτική και πολιτική υποδομή της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, τότε κινδυνεύει η ίδια του η ύπαρξη, διότι αυτό το οποίο έγινε στις 7 Οκτωβρίου και προκάλεσε μέσα σε ένα 24ωρο την σφαγή 1.400 Ισραηλινών και την αρπαγή 240 Ισραηλινών, αντιλαμβάνεστε ότι θα δώσει το έναυσμα και στις άλλες τρομοκρατικές ομάδες όπως τη Χεσμολά στο νότιο Λίβανο και στην Τζιχάντ και σε τρομοκρατικές ομάδες που δρούν στην Δυτική Όχθη να επιτεθούν ταυτόχρονα και να τρομοκρατήσουν την Ισραηλινή κοινωνία. Άρα η επόμενη μέρα δεν μπορεί να είναι ίδια με την προηγούμενη, δηλαδή με την περίοδο 1η 7 Οκτωβρίου. Τώρα, το ερώτημά σας είναι εύλογο για τα 2 εκατομμύρια κατοίκους. Θέλω να σας πω ότι αν στις 7 και στις 8 Οκτωβρίου κλαίγανε, και το λέω ρητορικά, αλλά είναι και κυριολεκτικά έτσι, κλαίγανε οι Ισραηλινές μητέρες το αίμα των παιδιών τους, σήμερα λένε το αίμα των παιδιών τους οι Παλαιστίνιες. Σωστό μητέρες. Έτσι, σωστό είναι αυτό που λέτε. Υπάρχει όμως, ο υπεύθυνος είναι ένας και μοναδικός και έχει ονοματεπώνυμο, και αυτή είναι η Χαμάς. Γιατί στη μεν μία περίπτωση διέπραξε τις σφαγές στο νότιο Ισραήλ, στη δε άλλη περίπτωση χρησιμοποιεί τον άμαχο πληθυσμό ως ασπίδα. Είναι έτσι. Ως ασπίδα προστασίας απέναντι στους Ισραηλινούς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τα δάκρυα είναι τα ίδια και της Παλαιστίνιας μάνας και της Ισραηλινής μάνας, αλλά ο εχθρός είναι ο ίδιος. Σωστά. Γιατί η Χαμάς είναι εχθρός του Παλαιστινιακού λαού. Μα είναι ξεκάθαρο. Και δεν είναι σύμμαχος του Παλαιστινιακού. Μα είναι ξεκάθαρο λαού, ότι η Χαμάς προβοκάρισε. Διότι όπως πολύ σωστά είπατε προηγουμένως, η ομαλοποίηση των σχέσεων του Ισραήλ με τις αραβικές χώρες και κυρίως με τη Σαουδική Αραβία τώρα τελευταία, αλλά και προηγουμένως με τα Αραβικά Εμμυράτα και με το Μαρόκο και με την Ιορδανία και, προφανώς με την Ιορδανία και με την Αίγυπτο, αυτό στην ουσία δεν εξυπηρετεί τον πολιτικό σχεδιασμό. Ακριβώς. Του Ιράν, του Ιράν. Αρχήν, το οποίο ο Ιράν ενεργοποιεί τους δύο μακρύς βραχίονες, τη Χαμάς στο νότιο και τη Χεσμολά στην Λωρίδα της Γάζα και τη Χεσμολά στο νότιο Λίβανο. Γιατί και οι δύο αυτές οργανώσεις, υπό την καθοδήγηση του Ιράν και των Ιρανικών πολιτοφυλακών που βρίσκονται στη Συρία, δεν επιδιώκουν την δημιουργία ενός Παλαιστινιακού κράτους δίπλα στο Ισραήλ, αλλά επιδιώκουν τη δημιουργία ενός Παλαιστινιακού κράτους αντί του Ισραήλ. Ακριβώς. Θέλουν την καταστροφή του Ισραήλ και τη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους. Αυτό θέλουν. Δυστυχώς, την εκρίζωση των Εβραίων από τη Μέση Ανατολή. Αυτό θέλουν. Δυστυχώς επιδιώκουν, και δεν το λέω εγώ αυτό, το διακηρύσουν οι ίδιοι. Οι ίδιοι το λένε. Όταν συζητούν και λένε ότι θέλουν ένα Παλαιστινιακό κράτος από τις όχθες του Ιορδάνη μέχρι τη Μεσόγειο θάλασσα, εάν θα είχαμε τη δυνατότητα να δούμε το χάρτη, θα διαπιστώναμε ότι αυτή η επιδίωξη είναι η διαγραφή του κράτους του Ισραήλ από ακριβώς τον χάρτη. Αυτό είναι. Και επιτρέψτε μου να σας πω κάτι. Εάν οι πρώτου ολοκαυτώματος οι Ναζί επεδίωκαν την εξαφάνιση των Εβραίων ως ατόμων, ως προσώπων ισότιμων πολιτών στη κοινωνία των πολιτών που ζούσαν τότε, σήμερα οι θεοκράτες, οι φανατικοί Ισλαμιστές και οπαδοί του θεοκρατικού καθεστώτος του Ιράν επιδιώκουν την εξαφάνιση του Ισραήλ από την κοινωνία των εθνών. Αυτό. Εκεί λοιπόν ταυτίζεται η Ισλαμική θεοκρατία, Ισλαμιστική θεοκρατία με τον Ναζισμό. Εκεί. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Τώρα κάτι ακόμα πριν κλείσουμε.
Κυκλοφορεί ένα έγγραφο και το είδαμε στους διεθνείς ιστοτόπους, το παρουσιάζουμε και στο europos.gr, με βάση το οποίο υπήρξε ένας σχεδιασμός για τη μεταφορά αυτών των 2 εκατομμυρίων Παλαιστινίων στα εδάφη του Σινά. Είναι μια Χερσόνησος που είναι υπό τον έλεγχο της Αιγύπτου, είναι πολύ αραιοκατοικημένη και θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις, αν υπήρχε και διεθνής βοήθεια οικονομική, να στεγάσει τους Παλαιστινίους. Η Αίγυπτος το αρνείται κατηγορηματικά. Υπήρξαν λοιπόν και εγγράφησαν διάφορες εναλλακτικές, μεταξύ των οποίων να διασκορπιστούν αυτοί οι Παλαιστίνοι σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, έβαλαν μέσα και την Ισπανία, έβαλαν μέσα και την Ελλάδα, κάτι το οποίο οι Παλαιστίνοι απορρίπτουν. Λοιπόν, θα μπορούσε, εγώ θεωρώ ότι αυτά δεν μπορούν να έχουν εφαρμογή στην πράξη. Ούτε η Ελλάδα μπορεί να δεχθεί Παλαιστινίους, ούτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα σε αυτό τον όγκο και σε αυτό το μέγεθος. Και εν πάση περιπτώσει η λύση των δύο κρατών, του Ισραήλ και του Παλαιστινιακού κράτους, με πολίτες που θα ζούσαν εν ειρήνη, σταθερότητα και ασφάλεια μέσα σε ασφαλή σύνορα, είναι η μόνη προοπτική επίλυσης αυτού του ολέθρου που σημειώνεται στην περιοχή. Βλέπετε εσείς κάτι, βλέπετε κάποια λύση, βλέπετε μια προοπτική μετά το στρατιωτικό σκέλος, το οποίο κάποια στιγμή φαντάζομαι θα τελειώσει, πρέπει να τελειώσει κάποια στιγμή, αφού το Ισραήλ αισθανθεί ότι είναι σε ασφαλή σύνορα πλέον? Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφορα σενάρια για την επόμενη μέρα. Ένα σενάριο είναι, γιατί ο Ισραηλινός στρατός δεν επιδιώκει την παραμονή του στη λωρίδα της Γάζας, ούτε η Ισραηλινή κυβέρνηση επιθυμεί να κατέχει ξανά τη λωρίδα της Γάζας. Απεχώρησε το Ισραήλ το 2005, τελείωσε. Άρα το ερώτημα είναι, okay, μετά τη Χαμάς, ποιος διοικεί? Αυτό. Τα σενάρια τα οποία μπορούμε να διαβάσουμε στον Ισραηλινό τύπο από διάφορους αναλυτές είναι η δημιουργία μιας παναραβικής δύναμης η οποία θα ελέγξει την λωρίδα της Γάζας. Μία άλλη προοπτική είναι η δημιουργία μιας ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ με άνδρες και των αραβικών κρατών. Και η τρίτη περίπτωση είναι να παραδοθεί στον έλεγχο της Παλαιστινιακής Αρχής. Κανένα από αυτά τα τρία σενάρια, κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν είναι εύκολο. Το σενάριο πάντως της μεταφοράς των Παλαιστινίων της Γάζας στο Σινά, κατά την άποψή μου, είναι κάτι ανέφικτο. Σωστό. Και είναι και άτομο. Έχετε δίκιο. Και δεν πρόκειται να το δεχθεί αυτό η Αίγυπτος σε καμία μέρα. Με δεδομένο ότι ήδη στη Χερσόνησο του Σινά υπάρχουν πυρήνες του Ισλαμικού κράτους. Ισλαμιστών, ναι. Και λίγες εκατοντάδες χιλιόμετρα νότια υπάρχουν οι Χούτι της Ιεμένης. Οπότε σε καμία περίπτωση δεν νομίζω... Οι οποίοι είναι κατευθυνόμενοι από το Ιράν. Ακριβώς. Δεν νομίζω ότι η Αίγυπτος θα επέτρεπε στη Χερσόνησο του Σινά μια τέτοιου είδους κατάσταση. Κύριε Ελιέζερ, ευχαριστώ πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Καλό βράδυ. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Βαναγκώ. Καλό βράδυ. Πάμε στον κύριο Ανδρέα Καλλιγά γρήγορα, που έχουμε υποσχεθεί ότι τον έχουμε στον αέρα. Καλησπέρα, κύριε Καλλιγά. Καλησπέρα σας, κύριε Βαναγκώ. Θέλω την ανάλυσή σας όσο πιο γρήγορα γίνεται για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Πράγματι, ανακοινώθηκαν σήμερα οι βασικές αρχές του φορολογικού νομοσχεδίου, το οποίο διαφέρουν, θα μπορούσα να πω, παρασάγκας από τις προεκλογικές υποσχέσεις της κυβέρνησης. Μιλήσαν για κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος και δημιουργήσαν έναν άλλον φόρο, τον φόρο εισοδήματος, ο οποίος θα μπορούσαν να πω σε τελική μορφή είναι τριπλάσιος από το τέλος επιδιδεύματος. Είναι πολλοί επαγγελματίες, μεταξύ αυτών και οι δικηγόροι, οι μηχανικοί και πολλές άλλες κατηγορίες ελεύθερων επαγγελματιών, που τα εισοδήματά τους είναι δεδομένα και ελέγχονται από αρχές, ελέγχονται από φορείς. Οι δικηγόροι, όταν έχουν μια παράσταση, παίρνουν και κόβουν πρώτα από στέρνη πολύ καλά το γραμμάτιο που έσπρεξε. Αυτό ενημερώνει και την ΑΔΕ. Αυτοί λοιπόν πώς μπορούν να φοροδιαφύγουν και για ποιο λόγο πρέπει να πληρώνουν συνολικά στον κρατικό κουρβανά γύρω στα 4,5 με 5 χιλιάρικα μαζί με τις εισφορές? Ξέρετε, με 240 ευρώ που είναι, πληρώνει κάθε μήνα ένας δικηγόρος και ένας ελεύθερος επαγγελματίας επί 12 μήνες είναι κοντά στα 3.000. Και καλείται να πληρώσει. Έχει αυξηθεί 311. Ναι, 300. Εγώ μιλάω και για τον ελεύθερο επαγγελματία, τον απλό, όχι τον δικηγόρο.
οι περισσότεροι ελεύθεροι επαγγελματίες, το κατώτερο είναι 240 ευρώ. Εγώ ως δικηγόρος πληρώνω 311 στον ΕΦΚΑ κάθε, κάθε μήνα. Εάν λοιπόν εάν προστεθούν και οι φορολογικές υποχρεώσεις, τις οποίες μας λέει η κυβέρνηση, καταλαβαίνετε, ένας μικρός ελεύθερος επαγγελματίας δεν θα μπορέσει να αντέξει. Εγώ έχω στο γραφείο μου πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες που λένε μακάρι να ήμουν υπάλληλος, να παίρνω 600, 800, 1000 ευρώ, παρά να είμαι ελεύθερος επαγγελματίας με τα δεδομένα έξοδα, τα μηνιαία της επιχείρησής μου και με το αβέβαιο αποτέλεσμα, το συνολικό, το ετήσιο, αν θα έχω κέρδη ή αν θα έχω ζημίες. Άρα αυτή η τάξη των ελεύθερων επαγγελματιών, η οποία δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια της, είπε η κυβέρνηση 7 στους 10 δηλώνουν κάτω από 10.000 ευρώ. Εγώ έχω να πω σαν φορολογικό γραφείο ότι 7 στους 10 δεν τα βγάζουν πέρα, θέλουν να κλείσουν. Αυτούς τους μικροεπαγγελματίες αυτή τη στιγμή βάλει η κυβέρνηση, η οποία θα μπορούσα να πω ότι αυτά που σήμερα ακούστηκαν είναι πρωτοφανή. Και να πάμε και σε ένα άλλο σημείο, είναι ένα, θα μπορούσα να πω μέσω της ΑΔΕ, το σύστημα απόδειξης, όπου μπορεί οποιοδήποτε να καταγγείλει έναν οποιοδήποτε άλλο συμπολίτη για φοροδιαφυγή. Ο φορολογικός καταδότης. Σε συμπολίτες μας που τους λείπουν από 200 έως 3.000 ευρώ να πάνε να καταγγείλουν οι γειτόνους φουκαράδες για να έχουν αυτά τα ποσά. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα που γίνονται. Αν είναι δυνατόν, αυτά δεν συμβαίνουν σε κανένα κράτος πρόνοια, σε κανένα κράτος, θα μπορούσα να πω, το οποίο είναι δίκαιο. Δεν περιμέναμε από τη σημερινή κυβέρνηση αυτή την διαφοροποίηση και αυτή την φορολογική αντιμετώπιση των ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίοι δεδομένες της κρίσης, θα μπορούσα να πω, έχουν ένα παραπάνω αυξημή ή μια παραπάνω υποχρέωση να πληρώσουν δυσβάστατους φόρους. Μάλιστα. Θα παρουσιάσουν οι αρμόδιοι υπουργοί περισσότερα στοιχεία για το νομοσχέδιο και θα καθίσουμε να το δούμε μαζί, κύριε Καλλιγά, από αυτή την εκπομπή και από το europos.gr, όπου φιλοξενούμε τακτικά και άρθρα και απόψεις σας. Θα το δούμε άρθρο προς άρθρο, γιατί έχει και ορισμένα σημεία τα οποία, κατά τη γνώμη μου, είναι ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αντικειμενικής πραγματικότητας, έχει όμως και άλλα τα οποία θα αποδειχθούν στην πράξη φορομπηχτικά. Θα ματώσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτά πρέπει να τα αναδείξουμε εμείς και μπορούμε να το κάνουμε και θα το κάνουμε μαζί. Ευχαριστώ πάρα πολύ, θα επανέλθουμε. Ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ. Κυρίες και κύριοι, εδώ τελειώσαμε, είπαμε και απόψε αρκετές αλήθειες. Θα επανέλθουμε αύριο για να πούμε περισσότερες. Το ραντεβού μας 8.30 με 9.30 αύριο το βράδυ. Τώρα θα πάμε στον Πάνο Χαρίτο και στο μεγάλο ειδησιογραφικό μαγκαζίνο. Και λίγο μετά τις 11, τη σκυτάλη της ενημέρωσης παίρνει η Νατάσα Γιάμαλη με ενδιαφέροντες, όπως πάντα, καλεσμένους. Προσέξτε, η καιρή είναι δύσκολη. Ψηλά το κεφάλι, ως Έλληνες και Ελληνίδες ξέρουμε και στα δύσκολα να επιβιώνουμε. Καλό βράδυ.